I will too good to be true. I'll take my eyes off of you. Σήμερα θα σας δείξω 5 συνανατρόπους για το πώς μπορείτε να βγάλετε λεφτά στο ίντερνετ. 247.000 άτομα τον μήνα ψάχνουν το πώς θα μπορέσουν να βγάλουν λεφτά διαδικτυακά. Λίγοι από αυτούς προσπαθούν γιατί δεν το πιστεύουν. Λίγοι από αυτούς στο τέλος πετυχαίνουν γιατί δεν γνωρίζουν τον τρόπο ή δεν προσπαθούν τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ναι, πολύ καλά είδες και στο τίτλο αλλά και στο intro. Σήμερα θα μάθουμε 5 συν 1 τρόπους για να βγάλεις ένα παθητικό εισόδημα από το ίντερνετ. Βασική προϋπόθεση όμως είναι να δουλέψεις και να δουλέψεις σκληρά. Αν είσαι φυσικά αυτούς που νομίζεις ότι μόλις δεις αυτό το βίντεο και θα ξεκινήσεις να δουλεύεις την επόμενη μέρα θα έχεις χρήματα, τότε πολύ απλά πήγαινε να κάνεις κάτι άλλο και κλείσε αυτό το βίντεο. Εάν θέλεις πραγματικά να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα, θα χαρώ πάρα πολύ να σε βοηθήσω και να ακούσεις τους 5 τρόπους που έχω να σου προτείνω. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή που ξεκινάτε από το 0 ή περισσότεροι που βλέπω αυτό το βίντεο, δεν θα με πιστέψετε ή θα πείτε πως είμαι τρελός. Κι όμως, παιδιά, υπάρχει τρόπος να κάνεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα να κάνω μια καινούρια σειρά σε αυτό το κανάλι για να σας εξηγώ κάθε φορά το πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς σε μεγάλο βαθμό το ίντερνετ για να μπορέσεις είτε να το εκμεταλλευτείς για τη δουλειά σου, είτε να το εκμεταλλευτείς για να αυξήσεις το εισόδημά σου, είτε παθητικά, είτε να φέρεις δυνητικούς πελάτες στην επιχείρησή σου. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση για το επόμενο βίντεο. Όλα όσα θα δούμε σε αυτή τη σειρά είναι δοκιμασμένες τεχνικές, οι οποίες πετυχαίνουν. Και φυσικά είναι λίγο πολύ και από ερωτήσεις που δέχομαι καθημερινά από εσάς. Και σκέφτηκα λοιπόν να τις κάνω βίντεο και να τις μοιράζω μαζί σας για το πώς θα μπορέσετε να αυξήσετε το κοινό σας και τους followers σας ή το πώς θα μπορέσετε να βγάλετε λεφτά μέσω των social σας. Το πρώτο κλειδί είναι να κατανοήσετε τι είναι το παθητικό εισόδημα. Το παθητικό εισόδημα είναι το να κάθεσαι στο σπίτι σου και να αποφέρεις κέρδος χωρίς να κάνεις πρακτικά τίποτα. Τέλειο. Σίγουρα δεν σου λέω ότι θα κάθεσαι και θα πέφτουν λεφτά από τον ουρανό προφανώς, έτσι. Πρέπει σίγουρα κάτι να κάνεις έξτρα από αυτό. Γι' αυτό είναι και ένα έξτρα εισόδημα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι παθητικό έξτρα εισόδημα. Γιατί στην αρχή τουλάχιστον δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να μπορείς να ζεις μόνο από αυτό. Ακούγεται σαν μαγικό παραμύθι και τώρα θα μου λες ότι ο Γιώργος είναι τρελός, γιατί λέει χαζά και ναι, θα μπορούσε. Εάν δεν το πιστεύεις πραγματικά. Κι όμως υπάρχει. Και δεν είμαι από αυτούς που θα σας πω πιστέψτε το θα γίνει. Άμα κατανοήσεις όμως πώς δουλεύει, θα δεις ότι είναι απλό. It's up to you. Το YouTube και η Google είναι οι δύο μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης στον κόσμο. Πρώτα ξεκινάει η Google που έχει το πρώτο τα ενίατα στην πρώτη θέση και ακολουθεί η YouTube σαν δεύτερη μεγαλύτερη αναζήτηση στον κόσμο. Πώς εσύ όμως μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτές τις δύο μηχανές αναζήτησης και να αποφέρεις κέρδος. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι στις μέρες μας και γενικότερα όσο εξελίσσεται η τεχνολογία έχουν την ανάγκη να αναζητούν και να ψάχνουν. Παλιότερα αναζητούσαν σε βιβλία, σε εγκυκλοπαίδειες. Τώρα το μόνο που κάνουν είναι απλά να ανοίξουν το λάπτοπ, τον υπολογιστή τους και να γκουγκλάρουν. Και αμέσως μετά να πάρουν να δουν ένα σχετικό βίντεο στο YouTube. Ό,τι και αν πουλάς, ό,τι και περιεχόμενο να έχεις, σίγουρα όλο και κάποιος εκεί έξω θα υπάρχει που θα αναζητήσει το περιεχόμενό σου, είτε θα αναζητήσει κάποιο δικό σου βίντεο, ή θα πέσει τυχαία επάνω του. Οπότε πρέπει πολύ απλά να υπολογίσεις το που θα εστιάσεις και το κοινό που θέλεις να προσεγγίσεις. Όπως κατάλαβες, πρέπει για να ξεκινήσεις να έχεις είτε ένα κανάλι στο YouTube, είτε κάποια σελίδα στα social, Facebook, Instagram, TikTok ή οπουδήποτε άλλου θέλεις, ή ακόμα να έχεις και ένα blog. Τα blog βέβαια είναι λίγο ξεπερασμένα σήμερα, μία ιστοσελίδα ίσως στο ίντερνετ. Παίρνεις χαρτί και στυλό και κρατάς σημειώσεις, γιατί δεν θέλω μετά από αυτό το βίντεο απλά να μπεις σε αδράνεια. Θέλω να μπεις στο ίντερνετ και να ψάξεις, να γκουγκλάρεις. Πρώτο τυράκι για σήμερα. Είναι τα affiliate links ή αλλιώς affiliate marketing. Είναι η πιο διαδεδομένη παγκοσμίως μέθοδος performance marketing που λένε και στο χωριό μου. Με απλά λόγια είναι να προωθείς links σε σελίδες και έτσι εσύ να αποφέρεις κάποιο κέρδος εάν κάποιος κάνει κλικ στο link σου. Κλικ στο link που έχεις. Ακούγεται κάπως εύκολο να βάζω link, να προωθώ προϊόντα και με το κλικ να παίρνω λεφτά? Ναι, τόσο απλό. Αγόρασες κάτι, το κάνεις unboxing, το παρουσιάζεις, το κάνεις ένα review, το τραβάς μια φωτογραφία. Βάζεις κάτω από τη φωτογραφία το link από εκεί που το αγόρασες. Και αν κάποιος πατήσει το link σου, εσύ δέχεις κάποιο κέρδος. Τα link αποφέρουν κέρδος σε ανύποπτο χρόνο. Δηλαδή μπορείς να το βάλεις σήμερα και να σου φέρει λεφτά σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες ή δεν έχει όριο. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα.
έχεις ένα κανάλι μαγειρικής ή σου αρέσει να μαγειρεύεις και γράφεις ένα blog. Όχι απαραίτητα, δικό σου είναι οποιοδήποτε άλλο blog. Ακόμη και στο Instagram μπορείς να ανεβάσεις μια φωτογραφία από τη συνταγή που έχεις κάνει. Από κάτω στην περιγραφή ή στο blog ή οπουδήποτε άλλο που γράφεις τη συνταγή, θα πεις τα υλικά που χρησιμοποίησες. Τα υλικά που χρησιμοποίησες και στα εργαλεία. Εργαλεία μπορούσαμε να πούμε. Ακόμα και τα μαγειρικά σχέδια μπορείς να τα βάλεις link κάτω στην περιγραφή. Όλο και κάποιος στο ίντερνετ θα αναζητήσει και θα βρει τη συνταγή σου και έτσι πολύ απλά θα πατήσει πάνω στα link σου. Εάν αγοράσει από αυτά τα link που έχεις βάλει εσύ, τότε πολύ απλά θα αποφέρεις και σε ένα κέρδος. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα links για προϊόντα. Μπορεί να είναι και links για εφαρμογές ή links για υπηρεσίες. Ας πούμε αεροπορικά εστία. Ή ας πούμε, εγώ έχω μια εφαρμογή την TubeBuddy που θα την βρεις κάτω στην περιγραφή. Η TubeBuddy είναι μια εφαρμογή που λέει τα tags του YouTube και γενικότερα σε βοηθάει πάρα πολύ ώστε όταν ανεβάζεις ένα καινούριο βίντεο ή όταν ασχολείσαι γενικότερα με άλλα κανάλια και βλέπεις λίγο πολύ την κίνηση που έχουν, σου λέει τα tags που χρησιμοποιούν αυτοί και γενικότερα την πορεία των βίντεο όλων όσων βλέπεις και παρακολουθείς, όχι μόνο απαραίτητα τα δικά σου τα βίντεο. Η TubeBuddy είναι συνεργαζόμενη με τα affiliate links και εσύ αν πατήσεις και γραφτείς μέσα στο δικό μου link, εγώ θα πάρω κάποιο κέρδος. Δεύτερο τυράκι για σήμερα είναι να κάνεις ένα ενεργό περιεχόμενο. Ένα περιεχόμενο το οποίο δεν θα πεθάνει αύριο. Δηλαδή θα έχει κάτι σε σένα να δει. Οπότε με την προϋπόθεση να συνεχίσει να σε παρακολουθεί και να αρχίσει να σε εμπιστεύεται. Αν χρησιμοποιείς σωστά τα affiliate links και κάνεις ένα καλό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να σου αποφέρει δυνητικούς πελάτες ή δυνητικό κόσμο, κοινό σε σένα, τότε πολύ απλά μπορείς να φτάσεις μόνο με τα affiliate links να έχεις ένα budget γύρω στα 1000 ευρώ το μήνα. That's not bad. Τρίτο τυράκι για σήμερα είναι το paid program. Είναι να πουλάτε εκπαίδευση μέσω ίντερνετ. Δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα, στο εξωτερικό όμως είναι πάρα πολύ και είναι μία από τις μεθόδους που περισσότεροι βγάζουν χρήματα από το σπίτι. Όταν κάνεις μία τέχνη, δεν είναι απαραίτητο να έχεις σπουδάσει κάτι. Ας πούμε, σου αρέσει να κάνεις νύχια ή. Για τις γυναίκες αυτό έτσι, όχι για μένα. Σου αρέσει να κάνεις νύχια. Μπορείς πολύ απλά να δείχνεις σε κοπέλες άλλες και να κάνεις μαθήματα πώς να τις βοηθήσεις να κάνουν νύχια. Εάν έχεις ασχοληθεί, ας πούμε, πάνω στον τομέα αυτό. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση και εκπαίδευση μέσω ίντερνετ, να ξέρετε ότι είναι το μέλλον και σιγά σιγά θα ανεβαίνει και θα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής και στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό ήδη είναι μία από τις πιο δημοφιλείς. Για να ξεχωρίσετε όμως, επειδή πολλοί θα ξεκινήσουν να το κάνουν, είναι να έχετε ένα περιεχόμενο που να είναι μοναδικό. Μοναδικό θα μου πει στο YouTube, ίσως να μην γίνεται. Ναι, συμφωνώ, ίσως να μην γίνεται να είναι μοναδικό. Σίγουρα όμως πρέπει να καλύπτει μία ανάγκη αυτό το περιεχόμενο και αν καλύπτει μία ανάγκη και δεν είναι μοναδικό, τότε πολύ απλά θα πρέπει να είσαι σωστός και μεταδοτικός, ώστε ο κόσμος να προτιμήσει εσένα και να του μεταφέρεις τη γνώση έτσι ώστε να καταλαβαίνει τι λες με απλά λόγια και απλό τρόπο. Για να μπορέσετε να φτάσετε στο σημείο όμως να κάνετε μαθήματα, πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα ένα κοινό. Το κοινό θα μπορέσετε να δημιουργήσετε ξεκινώντας και προσφέροντας μία υπηρεσία. Τέταρτο τυράκι για σήμερα. Όλοι έχουμε ένα γνωστό σίγουρα ανάμεσά μας που έχει ασχοληθεί με το Instagram αρκετά, είναι αρκετά καλός, έχει ανέβει γρήγορα, έχει αποφέρει πολλά followings, είναι πλέον γνωστός, παίρνει πολλά likes στις φωτογραφίες του. Πολύ απλά θα πάμε να συμβουλευτούμε αυτό το άτομο και θα μπορέσουμε να το ρωτήσουμε πώς ανέβηκε γρήγορα, εύκολα και γρήγορα. Να ξέρετε, οι περισσότεροι που δεν ασχολούνται σίγουρα θα σας πούνε κάποια τρικάκια για να ανεβείτε γρήγορα. Ξεκινώντας λοιπόν από το δικό σας προφίλ στο Instagram, θα αρχίσετε να ανεβαίνετε. Έτσι λοιπόν θα αρχίσετε να γίνεστε γνωστός και θα αρχίσει να υπάρχει κινητικότητα στο κανάλι σας και θα σας προσεγγίζουν εταιρείες είτε άτομα από τις επιχειρήσεις για να τους φτιάξετε και να τους δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ. Να ξέρετε ότι ακούγεται λίγο ότι θα πηγαίνω να ζητιανεύω εγώ, κάνε μου. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Πλέον το Instagram και γενικότερα τα social είναι κάτι πάρα πολύ δεδομένο. Να ξέρετε επίσης ότι στατιστικά δείχνουν ότι οι διαφημιστικές εταιρείες πλέον δίνουν περισσότερη βάση στο διαδίκτυο και στα social γενικότερα και στις μεγάλες πλατφόρμες που τώρα είναι πιο γνωστές, παρά σε τοπικά, περιφερειακά, ακόμα και πανελλαδικά κανάλια. Υπάρχει, άμα πάρετε στατιστικά από διαφημιστικές εταιρείες, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση πλέον γενικότερα στα social παρά σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς που τότε ήταν πιο διαδεδομένοι. Ξεκινώντας λοιπόν από 100 ευρώ, θα μπορείς 100 ευρώ το μήνα να παίρνεις την κάθε επιχείρηση. Αν έχεις 5 πελάτες, δεν ακούγεται ακραίο το ποσό των 5 πελατών. Νομίζω να διαχειρίζεις 5 Instagram το μήνα είναι αρκετά καλά λεφτά. Από 100 ευρώ θα έχεις 500 ευρώ. Ναι, ακούγεται μεγάλο ποσό για τη σημερινή ημέρα. Ναι, και όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφέρει και 500 και 1000 και πολύ περισσότερα. Αρκεί να ξέρεις τον τρόπο ή απλά να καθίσεις να ασχοληθείς στο να μάθεις τον τρόπο. Ακόμα καλύτερα. Έτσι λοιπόν προσφέρεις μια υπηρεσία η οποία εσένα σου αποφέρει κέρδος, ο άλλος είναι ευχαριστημένος, γιατί ο άλλος δεν ξέρει τον τρόπο ή δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί. Οπότε εσύ πολύ απλά μπορείς να του ανοίξεις όχι τα μάτια, αλλά να του λύσεις τα χέρια. Not bad επίσης.
Εάν ακόμη δεν είσαι έτοιμος να ασχοληθείς με το δικό σου προφίλ, τότε βρες ένα περιεχόμενο στο οποίο είσαι καλός, στο οποίο θέλεις να ασχοληθείς πραγματικά, γίνε ειδικός σε αυτό και στόχευσε σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Από ένα σημείο και μετά, όταν αρχίσεις να ανεβαίνεις, θα γίνεσαι γνωστός. Έτσι όλοι θα λένε λίγο πολύ ότι αυτόν τον γνωρίζω από το Instagram, όπου τον έχω δει στο YouTube, και έτσι σιγά σιγά θα ξεκινήσεις να δημιουργείς ένα κοινό γύρω από σένα. Τα social γενικότερα για σένα που θα ξεκινήσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά δεν είναι το μέσο. Δεν είναι ο άμεσος τρόπος για να βγάλεις κάποια χρήματα, είναι ο έμεσος τρόπος. Θα βλέπουν ότι εσύ έχεις ένα όμορφο κανάλι, ένα ωραίο περιεχόμενο και θα σε εμπιστεύονται γιατί θα θέλουν να κάνουν το δικό τους περιεχόμενο όσο όμορφο είναι και το δικό σου. Έτσι πρακτικά εσύ θα φαίνεται ότι πολύ απλά δεν έχεις πολλούς followers ή πολλούς subscribers, αλλά εσύ από πίσω διαχειρίζεις άλλα κανάλια που έχουν πολύ περισσότερους. Πρακτικά όμως αυτά θα σου αποφέρουν κέρδος, όχι το δικό σου. Βασική προπόθεση για να ξεκινήσεις είναι να κατανοήσεις το τι θέλει ο πελάτης σου. Το πώς θέλει να εξελιχθεί η σελίδα του και το πώς θέλει να προωθήσει τα δικά του προϊόντα. Οπότε, όταν έχεις καλή συνεργασία με τον πελάτη σου, θα σου έχει εμπιστοσύνη. Οπότε θα καταλαβαίνει και αυτός και θα καταλαβαίνεις και εσύ πώς η σελίδα θα ανέβει εύκολα και με το περιεχόμενο το οποίο αυτός θα θέλει να έχει στη σελίδα του. Και όταν έχεις καλή τριβή με τους πελάτες σου, προφανώς ο πελάτης σου θα σε προτείνει και σε κάποιον άλλον. Έτσι θα αρχίσει να ανοίγει ο κύκλος σου και να έχεις περισσότερους πελάτες. Όταν φτάσεις σε σημείο να έχεις αρκετούς πελάτες, θα φτάσει στο σημείο να διαχειρίζεσαι αρκετά προφίλ και να έχει μάθει λίγο πολύ το πώς δουλεύει η φάση, θα μπορέσει πολύ απλά να δημιουργήσει μια πλατφόρμα στην οποία θα δίνει οδηγίες ακόμα και στους πελάτες ή ακόμα και σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Οπότε να κάνει άτυπα τύπου σεμινάρια, τα οποία θα δείχνει την τεχνική, τα οποία μπορεί και από εκεί να αποφέρει κάποιο κέρδος. Δηλαδή θα σου δείξω εγώ το πώς γίνεται, αλλά θέλω τόσα. Είμαστε μέχρι στιγμής στους 4 τρόπους. 4 τυράκια στα οποία σας έχω δείξει πώς μπορείτε να βγάζετε. Βασικά δεν σας έχω δείξει, σας έχω πει το πώς μπορείτε να βγάζετε ένα αποθετικό εισόδημα από το ίντερνετ εκμεταλλευόμενος τα social. Θα μου πεις τώρα, ρε Γιώργο, δεν έχω πολλούς followers, δεν έχω πολλούς subscribers, δεν έχω ένα κοινό το οποίο να είναι μεγάλο. Ναι, συμφωνώ, ούτε κι εγώ. Δεν χρειάζεται, ξαναλέω, να έχεις πάρα πολλούς subscribers ή πάρα πολλούς followers για να μπορέσεις. Πρέπει να έχεις στοχευμένο κοινό. Κοινό το οποίο να σε παρακολουθεί και να είναι μαζί σου, να έχει ταυτιστεί μαζί σου. Δηλαδή, ό,τι πουλάς εσύ ή ό,τι δείχνεις εσύ στα βίντεο σου, πολύ απλά το κοινό σου να σε εμπιστεύεται και να το αγοράζει. Οπότε, σίγουρα δεν πρέπει να έχεις μάπα προϊόντα. Οπότε, πρέπει να έχεις προϊόντα τα οποία να είναι όντως καλά, να τα παρουσιάζεις και άμεσα μετά ή έμεσα το κοινό σου να αγοράζει αυτά τα προϊόντα. Το YouTube είναι μια πλατφόρμα που μπορείς άμεσα να κάνεις βίντεο και με έμεσο τρόπο να βγάζεις κάποιο παθητικό εισόδημα. Είναι πραγματικά απίστευτο που μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να κάνουμε βίντεο από το σπίτι και να αποφέρουμε κάποιο κέρδος. Ή ακόμη και να μας πληρώνουν για να κάνουμε βίντεο. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα κανάλι που διαχειρίζουμε το οποίο αποφέρει ήδη κέρδη στο YouTube και χωρίς πολύ κόπο. Έτσι, ακούγεται απλό. It's so simple. Δεν είναι, θέλει δουλίτσα, θέλει να ασχοληθείς γιατί δεν γνωρίζεις στην αρχή την τεχνική. Το κακό είναι ότι από το 2008 το YouTube άλλαξε την εμπορική πολιτική του, οπότε για να γίνεις partner και για να μπορείς να αποφέρεις κέρδη πρέπει να έχεις περάσει τους 1000 subscribers και να έχεις 4000 ώρες προβολών μέσα σε ένα χρόνο. Όμως και να μην είσαι partner και να μην έχεις φτάσει στους παραμέτρους που πρέπει, πάλι μπορείς να βγάλεις λεφτά από το YouTube. Κάνοντας στοχοποιημένα βίντεο, δίνοντας συμβουλές και πουλώντας τη δουλειά σου, μπορείς να προσελκύσεις άτομα τα οποία ενδιαφέρουν το περιεχόμενο που έχεις, αλλά και η δουλειά που κάνεις, έτσι να σε προσεγγίσουν να δουλέψεις για αυτούς. Οπότε πάλι θα αποφέρεις κάποιο κέρδος. Έτσι, εύκολα θα πετύχεις το στόχο σου, είτε να γίνεις partner και να κάνεις το βασικό, τον τηλεθεατή οπαδό σου. Οπότε να είναι σε κάθε βίντεο εκεί, να σχολιάζει, να πατάει like, οπότε να έχεις και ενεργό περιεχόμενο στο κανάλι σου. Και το bonus τυράκι για σήμερα είναι να εκμεταλλευτείς τα δικά σου social media. Θα μου πεις, Γιώργο, δεν έχω πολλούς followers, δεν έχω πολλούς subscribers. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αυτό το πράγμα για την εταιρεία που θα σε προσελκύσει ή θα σε προσεγγίσει. Είτε με stories, είτε με post. Giveaways, συνεργασίες με εταιρείες. Ακόμη και το YouTube μπορείς να το εκμεταλλευτείς γι' αυτό, προωθώντας προϊόντα. Θα μπορούσες ακόμα μπλούζες και καπέλα να πουλάς που έχουν το δικό σου λογότυπο, πολλοί αγοράζουν, αλλά αυτό ισχύει για τα πιο μεγάλα κανάλια. Ακόμα σε μικρό κανάλι δεν αξίζει τον κόπο να το κάνεις, γιατί δεν έχεις ακόμα κοινό το οποίο είναι φανατικό μαζί σου. Πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό, είναι το στοχοποιημένο κοινό που θα έχετε. Πρέπει να έχετε φανατικούς, όπως είπα και προηγουμένως, για το λόγο ότι αυτό θέλουν οι εταιρείες. Δεν έχει σημασία αν δεν έχεις 100.000 subscribers και 1.000 να έχεις. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσεγγίζουν μικρότερα κανάλια γιατί θέλουν στοχοποιημένα να προσελκύσουν τέτοια είδους κανάλια. Κανάλια που έχουν φανατικούς οπαδούς. Θα θέλουν να σας πληρώσουν γιατί γνωρίζουν ότι στοχεύετε σε συγκεκριμένο κοινό το οποίο θέλουν να προσελκύσουν. Και μη σας φοβίζει που είστε μικρό κανάλι, μπορεί να είστε σε καλύτερη θέση από ένα πολύ μεγαλύτερό σας. Εταιρείες έχουν χορηγήσει μεγάλα ποσά σε κανάλια 400 συνδρομητών. Έχουν δώσει το ποσό των 3.000 ευρώ σε κανάλι 400 συνδρομητών. Πριν κάνεις όμως οτιδήποτε, πρέπει να κατανοήσεις ποιος είναι ο πρωταρχικός σου στόχος. Θέλω να βγάλω 100 ευρώ. Πώς θα το κάνω? Τώρα ξέρεις τον τρόπο. Ξαναλέω ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι τίποτα εύκολο.
όσο δουλέψεις, τόσα περισσότερα θα βγάλεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να σου ειδοποιήσει για το επόμενο βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.